βγάλετε λίγο το κράνος, μια που φτάσουμε εδώ. Θέλω να σας πω ότι είναι ο νέος αρμόδιος υφυπουργός περιβάλλοντος, ο κύριος Τσιρώνης, από τους οικολόγους, ο οποίος έρχεται να παραλάβει το υπουργείο του. Κοιτάξτε τη μηχανή με ένα δίχρονο μηχανάκι ξανά. Λοιπόν, με μηχανές, λοιπόν, στην Αθήνα. Πάντα, εδώ και πολλά χρόνια, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε ποια θα είναι τα πρώτα ζητήματα τα οποία έχετε να αντιμετωπίσετε στο Υπουργείο. Είναι δεκάδες. Είναι προφανές ότι υπάρχουν δημόσια αγαθά που απειλούνται αυτή τη στιγμή. Άρα το πρώτο. Δηλαδή, είναι ο χώρος της ενέργειας, έτσι. Είναι ο χώρος της ενέργειας, είναι ο χώρος των σκουπιδιών. Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν κρίσιμα ζητήματα, το νερό. Μην τα παριθμίσω τώρα, όλα είναι πρώτη στιγμή. Στον χώρο της ενέργειας θα ακυρώσετε τους διαγωνισμούς που τρέχουν για την ΔΕΗ και τον διαχειριστή. Είναι προφανές το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ ήταν απαράδεκτο από την πρώτη στιγμή. Είναι και δέσμευση, νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να ισχύσει. Ναι. Γιατί υπάρχουν πόροι όπως είναι τα νερά που απειλούνται και η γη. Η ΔΕΗ είναι μια τεράστια περιουσία του ελληνικού λαού και δεν έχει κανένα δικαίωμα να την εκπεί με αυτόν τον τρόπο. Και όσον αφορά τους χώρους υγειονομικής ταφής στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα, πληρώνουμε πρόστιμα από αύριο. Είναι φανερό ότι εμείς είμαστε υπέρ της διαλογής στην πηγή. Υπάρχουν πάρα πολύ φτηνοί τρόποι. Τα σκουπίδια είναι η περιουσία. Ναι, προλαβαίνουμε όμως. Φυσικά και προλαβαίνουμε. Να γίνουν όλα γρήγορα, αρκεί να καταλάβουν οι πολίτες ότι το κάθε πράγμα που κρατάνε στα χέρια τους, το κάθε σκουπίδι είναι δικό τους περιουσιακό στοιχείο και όχι των εργολάβων. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Φορέστε το κράνο σας και καλό δρόμο μέχρι το Μέγαρο. Να είστε καλά. Γεια σας. Αναπληρωτής λοιπόν υπουργός περιβάλλοντος.